Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και ότι η δράση τους και όλο αυτό το προσωπείο του Ρομπέν των Δασών ή του Τιμωρού, το μόνο το οποίο επιτυγχάνει είναι να κάνει την καταστολή χειρότερη, να συμβάλλει στο να τρομοκρατείται ο κόσμος. Πήγα στα δικαστήρια τους υπερασπιζόντουσαν αυτούς. Όχι, προσέξτε, προσέξτε, μην μπερδεύετε τα πράγματα. Λέμε συγχρόνως όμως ότι εσείς μία παραβίαση άδειας την χρησιμοποιείτε ως άλοθη για να αποπροσανατολίσετε από αυτό που τρομοκρατεί τον κόσμο, που είναι οι πολιτικές σας. Κάποιοι συνάδελφοί μας, ναι, πήγαν στα δικαστήρια. Και δεύτερον, η δίκη πρέπει να έχει δικηγόρο και μάρτυρες υπεράσπισης. Να δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αν κάποιος πήγε επειδή θεωρούσε ότι ο συγκεκριμένος, είναι ο καλό παιδί, δεν υπάρχουν στοιχεία για την καταδίκη του ή οτιδήποτε άλλο, είναι άλλο θέμα από το ζήτημα ποιας θέσης παίρνεις απέναντι στην τρομοκρατία. Και σας είπα ότι προσφάτως, προχθές, δεν είναι αστερίσκος. Δεν θα καταργήσουμε τα δικαιώματα. Αν υπάρχει κάποιος που είναι ασθενής, θα πρέπει να νοσηλεύεται, όποιο έγκλημα και να έχει κάνει. Το ότι έχουμε καταργήσει στην Ευρώπη την θανατική ποινή, όποιο έγκλημα και να έχει γίνει, βιασμός παιδιού, αυτό, ό,τι φανταστεί κανείς. Ο χαρακτηρισμός, κύριε Μιλιέ, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτούς του είδους? Είναι μια πρόοδος πολιτισμού. Είναι πολιτική κρατούμενη. Είναι πολιτική κρατούμενη. Προσέξτε, ο μόνος τρόπος να μπει κανείς φυλακή είναι να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Ο φόνος είναι το βαρύτερο ποινικό αδίκημα. Οι εγκληματίες δηλαδή βγήκαν στη φυλακή. Βγήκαν στη φυλακή για τα εγκλήματα τα οποία έκαναν. Μας. Ότι έχουν πολιτικές απόψεις και ότι λένε ότι λόγω των πολιτικών τους απόψεων κάνουν εγκλήματα απέναντι στη δικαιοσύνη είναι αδιάφορο. Δικάζεται το έγκλημα. Κανείς δεν δικάστηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και αυτό είναι κάτι που το έχουμε κερδίσει με αγώνες. Διότι προσφάτως θυμάστε, μέχρι το 1974 πήγαινε φυλακή και για τις απόψεις, και όχι μόνο στη δικτατορία και πιο πριν. Υπάρχουν και απόψεις Τατσόπουλου και λόγια τον φιλοξενήσαμε εδώ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένα κομμάτι συμπαθούντων. Εγώ βλέπω ένα κομμάτι συμπαθούντων σε όλα τα κόμματα και σε όλη την αυτή. Υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία συμπαθούντων. Ναι, παντού, συμπαθούντων σε μία. Λοιπόν, εγώ το βλέπω. Είναι πρωινή εκπομπή και όχι βραδινή και δεν με καφέ. Εγώ το βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει σε όλα τα κόμματα διάχυτη μία άποψη η οποία λέει ότι να τους κάνουμε και να τους σκοτώσουμε και αυτό ανεξαρτήτως αν είναι το ένα ή το άλλο. Έτσι. Λέει ότι θα πρέπει να αυτοδικήσουμε ως πολίτες απέναντι στο σύστημα. Εμείς αυτούς τους πολίτες όλους. Τα υπόλοιπα κόμματα νομίζω έχουν καθαρή θέση. Όλα τα κόμματα. Εμείς έχουμε την πιο καθαρή. Εμείς λέμε ότι οι μαζικοί αγώνες είναι οι οποίοι θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι δημοκρατικοί μαζικοί αγώνες. Είμαστε σαφέστατοι σε αυτό. Και όχι η αυτοδικία. Χωρίς να μπω σε διάλογο. Το ερώτημά μου ήταν και αυτό. Η αντιπαράθεση αυτού του είδους μήπως δώσει νερό στο μήλο της τρομοκρατίας, όπως έγινε με την κυρία Δήμαρχο. Μήπως βγουν συμπαθούντες, όπως πριν από κάποια χρόνια που εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας είχαν κάνει και ποσοστό δημοσκόπησης, δίναν ένα περίπου 15% που δικαιολογούσε τα εγκλήματα 17 Νοέμβρη. Λέω, μήπως αυτή η αντιπαράθεση οδηγήσει εκεί. Κοιτάξτε, καταρχήν, και ψαχνόσαστε μετά. Καταρχήν, χωρίς να θέλω να μου απαντήσει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μιλιός, αλλά αν μπορεί να σας απαντήσει. Δεν κατάλαβα, όσον αφορά το δικό μου κόμμα, ποιοι είναι οι συμπαθούντες και ως προς τι είναι συμπαθούντες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κανένα μήνυμα, κανένα ιδεολογικό Εσείς ή πολιτικό στίγμα. Δικό μου κόμμα. Κανένα ιδεολογικό. Εσείς το είπατε. Δεν προκάλεσα εγώ την ερώτηση, κύριε Μιλιέ. Η λανθασμένη άποψη αυτοδικίας στους πολίτες που διαχέεται είναι λανθασμένη, διότι η λύση είναι η ανατροπή αυτών των πολιτικών με δημοκρατικούς μαζικούς αγώνες. Αφήστε να πω και εγώ την άποψη. Είπα ότι κανένα μήνυμα, κανένα ιδεολογικό ή πολιτικό στίγμα μπορούμε να δεχθούμε από την τρομοκρατία και από τη βία που ασκείται. Το θέμα σίγουρα δεν προσφέρεται για κατά περίπτωση αξιολόγηση